Γεια σας και πάλι. Σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε μια εφαρμογή με τα υπολογιστικά φύλλα Google. Θα φτιάξουμε ένα έτσι, απλό αποσιολόγιο καταγραφής των αποσιών ενός μήματος, όπου θα μπορούμε εύκολα να τσεκάρουμε αν έχει απουσία ή δεν έχει καθόλου. Και θα δείξουμε πώς αυτό μπορούμε να το επεκτείνουμε εύκολα για να καταγράφει όλη την εβδομάδα ή και όλο τον μήνα, και πώς μπορούμε αυτό να το, να το κάνουμε συνεργατικό, να μπορούμε δηλαδή με πολλούς συναδέλφους πάνω στο ίδιο έγγραφο να καταγράφουν τις απουσίες σε περίπτωση που έχουμε γυμνάσια λύκεια σε ένα τμήμα πολλοί καθηγητές διάφοροι καταγράφουν τις απουσίες. Και ξεκινάμε από την αρχή. Έχω ήδη τα βασικά κείμενα έτοιμα. Το βασικό μου είναι να κάνω λοιπόν αυτό το κελί, πώς να κάνει το τσεκάρισμα. Αυτό γίνεται λοιπόν με την επαλήθευση δεδομένων. Μπορώ απλά αν θέλω να έχω εδώ να επιλέξω λίστα στοιχείων και να γράψω τη λίστα με τις επιτρεπόμενες τιμές. Π.χ. μπορούσα να λέω παρόν, κόμμα, αλφα, και αλφα, απόν. Να κάνω λοιπόν αποθήκευση και να επιλέγω έτσι το παρόν ή το απόν. Όμως θα το κάνω ξανά επαλήθεση εδώ, θα καταργήσω αυτή την επικύρωση. Θα το κάνω διαφορετικά. Επαλήθεση δεδομένων θα το κάνω με πλαίσιο ελέγχου. Και θα επιλέξω και απόρριψη δεδομένων εισαγωγής ώστε να μην μπορεί να βάλει άλλη τιμή, να είναι δηλαδή αναγκαστικά η τιμή που θα ορίσω εγώ, δηλαδή το πλαίσιο ελέγχου, που στην ουσία ορίζει ένα κουτάκι το οποίο είναι, βλέπετε εδώ πάνω, true όταν το επιλέγω ή false. Αυτή είναι ουσιαστικά η τιμή του. Το true λοιπόν σημαίνει απουσία, ενώ όταν είναι κενό σημαίνει ε, παρουσία. Και αφού έκανα λοιπόν την επικύρωση στο αυτό το κελί, μπορώ πολύ εύκολα με την λεγόμενη. Αυτόματη συμπληρωσή, πάω το δρομέα εδώ μόλις εμφανιστεί το δεξιά ο σταυρός, σέρνω εδώ προς τα κάτω και το ίδιο επαναλαμβάνω, σέρνω προς τα δεξιά. Και έτσι πολύ εύκολα εφαρμόστηκε η, η επαλήθευση σε όλα αυτά τα κελιά. Και δεν μπορώ να βάλω κάποια άλλη τιμή, βλέπετε την ακυρώνει και έτσι μπορώ να σημειώνω τις παρουσίες. Και ας κάνουμε και αυτό εδώ, να υπολογίζουμε αυτόματα το σύνολο των απουσιών για κάθε μαθητή στην ημέρα. Αυτό μπορεί να γίνει με μία συνάρτηση, με το κουμπάκι εδώ συνάρτησης. Είναι η συνάρτηση που μετράει, η count, όχι όμως αυτή η count, είναι μια πιο, λίγο πιο συνθετή, είναι στα μαθηματικά. Είναι η count if, που μετράει υπό όρους. Επιλέγω λοιπόν αυτή ή μπορώ να γράψω και εδώ κατευθείαν ίσον count if και βλέπετε ήδη μου βγάζει και τη σύνταξη αν κάνω κλικ εδώ μέσα ξανά βάζω πρώτα ένα εύρος από πού θα μετρήσει αυτή η συνάρτηση και με ποιο κριτήριο μετά άρα λοιπόν το εύρος είναι επιλέγω αυτά εδώ Κάνω κλικ πάλι εδώ μέσα και βάζω ένα ερωτηματικό και το κριτήριο είναι να είναι η τιμή true. Άρα σε εισαγωγικά γράφω τη λέξη true στα αγγλικά και πατάω enter. Και μου προτείνει αυτό να, να συμπληρώσω αυτόματα παρακάτω. Έχει βρει εδώ τα σωστά κελιά που πρέπει να γίνει το ίδιο. Ας το ακυρώσω όμως γιατί δεν συμβαίνει πάντα αυτό. Ας κάνω μόνος μου την αυτόματη συμπλήρωση. Βλέπουμε λοιπόν, αν κάνω διπλό κλικ, έχει προσθεθεί η συνάρτηση αυτή, η οποία είναι countif, το εύρος των κελιών, ερωτηματικό και σε εισαγωγικό το true. Και έτσι, κάνοντας κλικ για απουσίες, αυτόματα υπολογίζει το σύνολο της ημέρας. Και έχω τελειώσει δηλαδή με τα πιο βασικά. Αυτό λοιπόν μπορούμε να το, να το μορφοποιήσουμε και λίγο όμως. Να βάλουμε εδώ την ημερομηνία. Θα μπαίνει η ημερομηνία της ημέρας, άρα και αυτό να το κάνουμε πιο φιλικό προς το χρήστη. Δεξί κλικ επαλήθεση δεδομένων. Και να πω εδώ τι θα είναι η Ημερομηνία και να απορρίπτει μία γύρε ημερομηνίες και να πατήσω λοιπόν Αποθήκευση και κάνοντας διπλό κλικ θα μπορεί να εισάγει μία ημερομηνία. Θα μπορεί λοιπόν να εισάγει ημερομηνία με διπλό κλικ έτσι με, με αυτό το drop down και να αλλάξω όμως τη μορφή της ημερομηνίας εδώ από το Μορφή το Μενού να επιλέξω εδώ από όχι αριθμό να γίνει αυτή η μορφή ημερομηνία, ηλεκτική δηλαδή, και ας μεγαλώσω κάπως τα γράμματα εδώ, να μεγαλώσω τη γραμματοσύρα το ίδιο και εδώ. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Μεγαλώσω τη στήλη, μεγαλώνει και αυτό οπότε καλύτερα να επιλέξω αυτά τα 2-3 κελιά στη σειρά να τα κάνω συγχώνευση. Θα γίνει ένα κελί, οπότε μπορώ αυτό να το πάω και στη μέση αν θέλω. Ας τα κάνω αυτά έντονη γραφή. Να βάλω και εδώ λίγο μεγαλύτερο γράμμα. Νομίζω είχα 12, ας γίνει και εδώ 12. Θα κάνω και αυτά έντονη γραφή. Να βάλω από κάτω μια γραμμή και αν θέλω εδώ δεξιά μια γραμμή και από εδώ ας βάλω μια γραμμή αριστερά. Και έχω λοιπόν τελειώσει. Αυτό τώρα μπορώ να το ε, μοιράσω εύκολα να το κάνω διαμοιρασμό για κοινή χρήση είτε ατομικά βάζοντα τα email μια ομάδας οπότε να έχουν λογαριασμό Google ή αν θέλω διαμοιρασμό μόνο με σύνδεσμο αντιγραφή συνδέσμου και πατάω εδώ αλλαγή αν θέλω να αλλάξω και τα δικαιώματα και να αντιγράψω το σύνδεσμο θα είναι αναγνώστες όσοι λοιπόν έχουν το σύνδεσμο πατάω λοιπόν αντιγραφή συνδέσμου Ας κάνω μια νέα καρτέλα να δούμε τι γίνεται. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί κάποιος ανώνυμα μόνο να προβάλλει αυτό αν θέλει το αποσιολόγιο. Άρα αν θέλω να έχει και δικαιώμα επεξεργασίας θα πάω πάλι εδώ να αλλάξω κάτι αλλαγή να είναι όποιος διαθέτει το σύνδεσμο και συντάκτης. Για να πάω πάλι λοιπόν εδώ. Ας κάνω μια ανανέωση όπως χρειαστεί. Άρα είμαι πια και συντάκτης, ο χρήστης που έχει το σύνδεσμο, μπορεί να να καταγράφει απουσίες. Όμως εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, μπορεί αν μπαίνουν πολλοί, μπορεί κατά λάθο να πειράξουν εδώ πέρα, να αλλάξουν το τύπο, γενικά να χαλάσουν όλη τη μορφή του υπολογιστικού φύλου. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει λειτουργία της προστασίας ενός φίλου, όπου ξαναγκάζουμε το χρήστη να, να μπορεί να αλλάξει μόνο τα κουτιά που πρέπει. Ας το δούμε δηλαδή εδώ, είμαι εδώ ως, ως συγγραφέα του υπολογιστικού φίλου για να προστατέψω λοιπόν το φύλο από, από λάθη, θα πάω λοιπόν εδώ στο μορφή νομίζω, όχι στα δεδομένα είναι, προστατευμένα φύλλα και ευρύ. Υπάρχουν εδώ διάφορες επιλογές. Θα κάνω λοιπόν προστήκη φύλου ή εύρου, δηλαδή θέλω να προστατέψω, θα επιλέξω φύλλο, όλο το φύλλο θα προστατευτεί, εκτός από ορισμένα κελιά. Υπάρχει και το ανάποδο να πείτε να ορίσετε μόνο ποια κελιά θα προστατευτούν. Εδώ με συμφέρει να κάνω να κλειδώσω όλο το φύλλο και να πω εκτός από κάποια κελιά. Ποια κελιά όμω, όχι αυτό εδώ που μου έχει βγάλει. Θα επιλέξω εδώ το κουτάκι και θα σύρω τα κελιά αυτά που είναι μόνο που βάζω τις απουσίες. Γιατί αυτό θέλω μόνο να αλλάζει κάθε φορά. Πατάω λοιπόν ρύθμιση αδειών. Το αφήνω όπως είναι μόνο εγώ να μπορώ να έχω δικαίωμα επεξεργασίας αυτού του εύρους, όχι να αλλάζω τιμή, θα μπορούν να αλλάζουν και οι άλλοι τιμή. Άρα λοιπόν, αν γυρίσω τώρα στον επισκέπτη, βλέπετε δεν μπορεί να πειράξει κάτι ε, από αυτά εδώ, ούτε εδώ τους τύπους. Μπορεί όμως να απλά να καταγράφει τις απουσίες. Και έτσι έχω κάποια προστασία από ατυχή χρήση της εφαρμογής μου. Και μπορεί αυτό λοιπόν να επεκταθεί εύκολα να γίνει να το πάρω όλο αυτό εδώ όπως είναι για μια ημέρα. Αντιγραφή, Ctrl σε, Ctrl β, επικόλληση. Να γίνει για μια εβδομάδα και μετά με αντιγραφή, δημιουργία διπλότυπου για να γίνει για κάθε μήνα. Τώρα όμως νομίζω ας κάνω να εδώ πάω στον επισκέπτη πάλι Α, ισχύει τώρα η προστασία. Ναι, ισχύει κανονικά η προστασία. Α, όχι, υπάρχει τώρα κάποιο πρόβλημα. Προστατεύονται όλα τα υπόλοιπα που έκανα επικόλληση. Άρα, κανονικά θα έπρεπε να είχα κάνει την προστασία στο τέλος. Αλλά μπορώ και από εδώ λοιπόν να πάω στο μορφή, στα δεδομένα, προστατευμένα φύλλα και όρι, εύρι. Πατάω αυτό εδώ που έχω ήδη πριν ορίσει για τα κελιά αυτά εδώ. Ας πατήσω προσθήκη άλλου εύρους. Πατάω το κουμπάκι εδώ εύρος ημερομηνιών και επιλέγω. Άρα προσθέθηκε λοιπόν το δεύτερο εύρος. Ας κάνω και ένα τρίτο και πατάω OK. Και τέλος λοιπόν έχουν γίνει ξανά τα δικαιώματα. Αυτό είναι μια πιο προχωρημένη λειτουργία. Τώρα μπορώ να αλλάζω και από αυτές ενώ δεν μπορώ από εδώ. Αυτά λοιπόν για την, αυτή τη μικρή εφαρμογή μπορείτε και να τη χρησιμοποιήσετε και εσείς στην τάξη σας ή στο σχολείο σας.